Ξεκινώ με την εξής ερώτηση. Γιατί διάβασα το πρωτοσέλιδο της Αυγής και μου έκανε εντύπωση. Φταίει η Νέα Δημοκρατία για ό,τι έγινε χθες στο χρηματιστήριο, όπως και ο Bloomberg. Τι λέτε? Λέω ότι αυτά είναι αέρα φρέσκος, κύριε Βενιέρη. Τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία φταίει για τα πάντα. Φταίει γιατί υπέγραψε μια άτυπη συμφωνία για το Σκοπιανό η κυβέρνηση. Φταίει γιατί ο κύριος Καμένος επιδύνατη ρίξη. Φταίει για το χρηματιστήριο. Φταίει για τις τραπέζες. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό το οποίο φταίει και θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε σε αυτή τη χώρα είναι τι πραγματικά γίνεται με την ελληνική οικονομία. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό φωνάζουμε ότι παιδιά υπερφορολόγηση έχει οδηγήσει σε στραγγαλισμό της ανάπτυξης, επενδύσεις δεν έρχονται σε αυτή τη χώρα, το τραπεζικό σύστημα δεν έχει καταθέσεις για να μπορέσει να δώσει ρευστό, τα κόκκινα δάνεια είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά σου κουκούν την πόρτα όσο θέλεις πρώτα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζήσαμε χθες. Ναι. Εν τούτης, κυρία Μπακογιάννη, φαίνεται για όσους παρακολουθούμε τα πράγματα ότι υπάρχει μια ανεκτικότητα, ανοχή από μέρους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βάζει πλάτη. Εδώ μαθαίνουμε ότι η κυρία Μέργκελ τελικώς θα κάνει πίσω ακόμη και στο θέμα της περικοπής των συντάξεων. Υπάρχει μια στήριξη δηλαδή. Γιατί να μας στηρίζουν οι Ευρωπαίοι? Αν δεν πάμε καλά. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι παραμονές ευρωπαϊκών εκλογών. Και το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να παρουσιάσουν ότι 10 χρόνια προγράμματα απέτυχαν στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι σε όλους τους τόνους έχουν πει ότι το καταστρεφικό εξάμεινο του 2015 μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια, ότι αυτά τα 100 δισεκατομμύρια και η πλήρης απελληνισμός των τραπεζών είναι ένα μείζον πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο πολιτικά επιθυμούν είναι να στείλουν το πρόβλημα 6 μήνες μετά, δηλαδή μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Διότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα πούνε τι κάνατε κύριοι. Και επειδή με τα βεβαιότητας έχουν και κύριοι ευθύνες για την κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα, αυτές τις ευθύνες δεν θέλουν να τις πάρουν πριν από τις εκλογές. Άρα λέτε είναι οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, οι οποίες είναι μπροστά και η τάση της ακροδεξιάς να ανεβαίνει σε κυβερνήσεις. Φαντάζομαι αναφέρεστε και σε αυτό, σε διάφορες χώρες που έχουν παγώσει αυτή τη συζήτηση οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι ο λόγος, λέτε. Μα κοιτάξτε, το βασικό επιχείρημα των αντίθετων, αν θέλετε, προς τη χρηματοδότηση της Ελλάδος ήταν ότι οι Έλληνες κάνουν κακοδιαχείριση και κατόπιν τούτου δεν έχουν αλλάξει μυαλό και ούτω καθεξής όλα αυτά τα επιχειρήματα, τα άθλια τα οποία ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν θέλουν να το παρουσιάσουν ως αποτυχία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεχθήκανε αυτή τη λογική της υπερφορολόγησης, γνωρίζοντας ότι αυτή η λογική είναι λάθος, γνωρίζοντας ότι στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Βασιστήκανε δηλαδή στην εύκολη λύση. Θα απομυθίσουμε ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, θα πάρουμε από τις επιχειρήσεις τα πάντα. Βεβαίως με αυτή τη λογική δεν επενδύει κανείς και είμαστε στο φαύλο κύκλο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κατάφεραν, διατηρούνται 3 χρόνια τώρα και μάλιστα καταρτίζουν έναν προϋπολογισμό ο οποίος μπορεί, προβλέπεται, ότι θα αφήσει το 3,5 πλάς πλεονάσματος. Ναι, και το θεωρείς επιτυχία αυτό? Δεν το θεωρώ επιτυχία. Ήτανε στόχος, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία, ήτανε στόχος. Εμένα το 3,5 πλάς με πανικοβάλλει. Διότι οτιδήποτε είναι πλάς με το οποίο η κυβέρνηση μετά με τη λογική των επιδομάτων θέλει να μοιράσει, είναι εις βάρος της παραγωγής πλούτου. Είναι εις βάρος της παραγωγής ευημερίας. Άρα, με έντυπα ευημερίας που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να δώσει στον ελληνικό λαό, αυτό το μέρισμα ευημερίας δεν θα υπάρξει. Και μην νομίζετε, η Αγελάδα σφάζεται αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω σφάζεται, το εννοώ. Δεν θα υπάρχει γάλα πλέον. Βλέπετε ότι στο φορολογικό τα χρέη των Ελλήνων, 1 στους 2 Έλληνες, χρωστάει στην εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, στη μαμά του, στον παππού του, στους πάντες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν το αντιλαμβάνεστε, ότι αυτό είναι μια
νομοτελειακά τελειωμένη υπόθεση. Προχθές η κυρία Γεννηματά έκανε μια δήλωση η οποία πέρασε λίγο στα δεύτερα και είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, επειδή πραγματικά υπάρχουν τεράστια ζητήματα, να κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία με το κίνημα αλλαγής να συγκυβερνήσουν για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα. Ναι, δεν πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι λύση, διότι είναι διαμέτρου αντίθετες οι πολιτικές μας. Εμείς στη λογική της υπερφορολόγησης και της εξόντωσης της μεσαίας τάξης δεν μπορούμε να πούμε, κύριε Βενιέρη. Έχουμε τελείως διαφορετική λογική. Για μας η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος είναι η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη δεν μπορεί να μην υπάρχει σε μια κοινωνία. Δεν μπορεί να έχουμε μια κοινωνία με λίγους πλούσιους και πάρα πολλούς στοχούς. Δεν μπορεί να είναι δυνατόν να λειτουργήσει έτσι. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είναι η μεσαία τάξη. Είναι ο μικρός επιχειρηματίας. Είναι ο μικρός, είναι ο υπάλληλος. Είναι οι άνθρωποι που καταφέρανε με δύο μισθούς κάποτε ή με ένα μισθό λίγο πιο πριν να καταφέρουν να κάνουν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτό ήταν η λογική της Ελλάδος. Σας απασχολεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει σήμερα μια τελείωτη λογική ότι θα δώσω ένα επίδομα στο ΠΑΜ φτωχό και από εκεί και πέρα θα προχωρήσω. Ότι το ερώτημα είναι ποιος θα παράξει το επίδομα του ανθρώπου που έχει πραγματική ανάγκη. Ποιος θα το παράξει. Ποιος θα πληρώσει φόρους για να μπορέσει αυτός ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας για το οποίο μιλάμε. Επειδή η σημερινή ημερομηνία είναι μια σημαντική για τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω το γεγονός ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, της δημοσκοπήσεις, η οποία είναι μπροστά, όντως, είναι τέτοια ή τόσο, έχουν μείνει εκεί κοντά λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 30 με 90% συσπήρωσης, σας απασχολεί? Με απασχολεί το οποιοδήποτε ποσοστό του ελληνικού λαού δεν έχει ακόμα εμπιστευτεί τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Με τα σημερινά δεδομένα, η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα σήμερα, σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα ποσοστά που ξέραμε το βάλε ποτέ το 45% κτλ. Δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως, η μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι να πείσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του ελληνικού λαού, γιατί χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα την ενεργό συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια να τεινάξουμε την Ελλάδα προς τα πάνω. Το σφυροκόπημα από μέρους της πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα-δύο κλικ προς τα δεξιά, επηρεασμένη από κάποια πρόσωπα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο επικοινωνιακά για το κόμμα, δεν θα πω εγώ ονόματα, και ότι δίνει έτσι μια διάσταση τάσης προς την άκρα δεξιά. Έχει βάση. Πώς το σχολιάζετε? Σας απασχολεί, σας ενοχλεί? Είναι δυνατόν τώρα. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λένε ο πνιγμένος από την μαλλιά του πιάνεται. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ή τη ακροδεξιά στροφή ή για οτιδήποτε εκ των πραγμάτων πέφτει στο νερό. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο, φιλελεύθερο, δημοκρατικό λαϊκό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο από την ίδρυσή του, από τότε που το ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μέχρι σήμερα, δεν χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει τις αρχές και τις αξίες του. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Δεν κοιτάξτε τη διακήρυξη των άλλων κομμάτων την εποχή που ιδρυθήκανε και πέστε μου τι σχέση έχουν με την σημερινή πραγματικότητα. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας διαβάζεται σήμερα από τους νέους ανθρώπους και είναι σύγχρονη. Και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία, παρά τις απίστευτες κρίσεις που πέρασε, γιατί πέρασε, εξακολουθεί και είναι σήμερα το μεγαλύτερο κόμμα στην ελληνική κοινωνία. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει αυτάρεσκα να καθίσουμε και να πούμε τι ωραία που είμαστε? Όχι βεβαίως. Σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και ακόμα περισσότερη δουλειά.
και ακόμα περισσότερη επικοινωνία για να ακούσουμε προβλήματα και να ακούσουμε προτάσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Για να ολοκληρώσουμε, κυρία Μπακογιάννη, υποστηρίζω καιρό τώρα ότι ό,τι ζημιά εκλογική, δεν μιλώ για την πολιτική ζημιά, αν και από εκεί ξεκινάνε όλα, εκλογική ζημιά υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ από το θέμα των Σκοπίων, γιατί εδώ στην Βόρεια Ελλάδα μας απασχολεί πάρα πολύ, την έχει υποστεί και στο εξής δεν φαίνεται να έχει άλλη ζημία. Επηρεάζει σήμερα, θα επηρεάσει, θεωρείτε εσείς, είναι προσωπική μου άποψη, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει, θα επηρεαστεί το εκλογικό σώμα από την διαχείριση του θέματος της Σφύρων? Κοιτάξτε, το εκλογικό σώμα επηρεάζεται από όλα, κύριε Βενιέρη. Και από τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, και από τη διαχείριση στην οικονομία, και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σκέπη του καθενός, και από την ψυχολογία η οποία διαμορφώνεται. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόσμο απογοητευμένο, κουρασμένο, ένα κόσμο ο οποίος οργισμένο, ένα κόσμο ο οποίος έχει αρχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη του γενικότερα στην πολιτική. Αλλά οι δημοκρατίες δεν λειτουργούν έτσι. Η δημοκρατία, το μεγάλο στοίχημα, είναι η συμμετοχή των πολιτών και οι επιλογές των πολιτών. Δεν υπάρχει μονόδρομος στις δημοκρατίες. Οι πολίτες επιλέγουν και εμπιστεύονται. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες. Ελάτε, εγώ σας είπα την αλήθεια, δεν παρασύρθηκα σε τίποτα το οποίο να είναι συλλογική του πάλε ποτέ λαϊκισμού. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία αλήθεια, η οποία θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το τέλμα. Και αυτό το λέμε καθαρά. Γι' αυτό και δεν μασάμε τα λόγια μας. Γι' αυτό και δεν είπαμε παραμύθια. Γι' αυτό και δεν είπαμε ψεύτικες υποσχέσεις. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εθνική Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Αυτά και θα κάνουμε. Μάλιστα. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.